Ο σύζυγος της Kim Kardashian, όπως είπαμε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν αποκλειστικό. Ήταν αποκλειστικότατο. Φέτει υποψηφιότητα για πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Kanye West. Ο οποίος ήταν λέει, πάρα πολύ φανατικός υποστηρικτής του Donald Trump. Μάλιστα. Και όπως αντιλαμβάνεστε, μία πετριά την έχει. Καλά, δεν τον λες. Είπε ότι είμαι αρνητικός σχετικά με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Διότι το εμβόλιο αυτό μέσα έχει τον νεοσφόρο, τον σατανά. Και μέσα του εμβολίου θα μας τον βάλουν σε όλους. Και λέει, και εγώ δεν θέλω λέει, να μου βάλουν και το μικροτσιπ. Γι' αυτό λέει, αν γίνει οτιδήποτε, εγώ δεν θα εμβολιαστώ, γιατί δεν θέλω να μου μεταγγίσουν το κακό μέσα μου. Είπε ο Kanye West με την Kim Kardashian σύζυγο, ας πούμε. Που θα πάνε και αυτοί να βάλουν για πρόεδρο. Έχει βάλει ό,τι μπορεί να βάλει μέσα τη από σιλικόνη και εμφύτευμα, ας πούμε, και τώρα τον ενοχλεί το εμβόλιο. Μάλιστα. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι. Το εμβόλιο που θα σώσει την παγκοσμιότητα. Ναι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέτουν υποψήφοι για να γίνουν οι πρόεδροι της μεγαλύτερης υπερδύναμης του πλανήτη. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα ο Kanye West να βγει πρόεδρος των ΗΠΑ και να πει ότι εγώ το εμβόλιο δεν το θέλω στην Αμερική, γιατί έχει μέσα του το σατανά. Δηλαδή, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε. Okay. Ναι, μια χαρά. Το πολύ σολάριο μου χαλάει τον κόσμο. Δηλαδή, και έχονται όλοι, δεν και είναι καλά κανένα. Οι άνθρωποι γενικά σκέφτονται διαρκώς πράγματα, έχουν φαντασία και έχουν φαντασία και γενικότερα κουστάρουν να υπάρχει μια έτσι αναταραχή. Να μην πλήττει κανείς. Ναι, τίποτα. Εδώ είναι το σπίτι, όπως βλέπετε, της Kim Kardashian, η οποία θέλω να σας πω ότι κατηγορείται από την Αμερικανική δικαιοσύνη και την εφορία εκεί ότι έχει να πληρώσει φόρους εδώ και 15-20 χρόνια. Αλήθεια, πληρώνει κάτι ψηλά. Είναι μέγιστη απαταιώνησα και λαμόγιο. Πρόσεξε τι λες, παιδί μου. Καλά, δεν πειράζει. Το πολύ να μας μιλήσει και να γίνουμε φίρμες. Η οποία έχει διάφορες εταιρείες που δεν αποδίδει όμως το φόρο. Καλά, αυτά που λες εσύ είναι αυτά που έχεις δει να γράφονται. Γράφονται στα αμερικανικά δίκτυα και τα συναφή και τα λέω. Εσύ έχεις, παιδί μου, κάποιες προσωπικές σχέσεις με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μα προφανώς. Με καλά, τα σπίτι, εγώ δεν πάω στο σπίτι της. Ρεπορτάζ. Ναι. Η οποία λέει, φανταστείτε ότι όταν έγινε στην IT ο σεισμός και έγινε πολύ μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα, είπε ότι εγώ θα δώσω από τα έσοδα των ρούχων μου ένα μέρος για την βοήθεια των ανθρώπων. Η βοήθεια οικονομική ήταν το 0,2% των εσόδων από τα ρούχα της. Δηλαδή, τίποτα. Γενικότερα είναι να είχαμε να λέγαμε συγκεκριμένοι, αλλά όμως λέει, το θέμα εδώ που προκύπτει είναι ότι αν αυτή γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ, γίνει πρώτη κυρία, δεν θα μπορεί να παίζει και σε reality. Μαύρη στεναχώρια έπαιξε. Reality δεν είναι, είσαι πρώτη κυρία της Αμερικής. Αυτή φανταστείτε τώρα. Στο πρώτο reality θα παίζει. Αυτή τώρα φανταστείτε να πηγαίνει σε συσκέψεις του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ. Τέλεια. Μια χαρά θα πάει να φτιάξει. Δεν μασώνει τίποτα.